Χαίρετε, ευλογημένο μου τηλεθεατέ. Και πάλι κοντά σας διαμέσου του θρησκευτικού τηλεοπτικού μας προγράμματος. Η χαρά είναι ανεκλάλητη σε όλους μας όταν μας δίδεται η ευκαιρία να βιώσουμε το μυστήριο της χάριτος και της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος που αποκαλύπτεται σε εμάς διαμέσου της Θείας Οικονομίας, των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, τα οποία έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό την σωτηρία, την αναγέννηση του ανθρώπου. Και αυτό είναι το έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Της Εκκλησίας η οποία πρέπει να γεννά, να δημιουργεί τον άνθρωπο πνευματικά. Ο σκοπός της Εκκλησίας να γίνεται πηγή της αναδημιουργίας, της αναπλάσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει πνευματικές διαστάσεις. Και όταν αναπτυχθούν αυτές οι εσωτερικές πνευματικές διαστάσεις και ο άνθρωπος ζει μέσα στην κατάσταση της ανιδιοτελούς αγάπης και γίνεται αυτό που έχουμε σαν παράδοση εδώ και 2.000 χρόνια, μια ζώσα θυσία, τότε βλέπουμε το ανθρώπινο γένος και μεταμορφώνεται. Είναι τεράστιο το έργο της Εκκλησίας. Και η πηγή και το ξεκίνημα της σωτηρίας μας προέρχεται από το Άγιο Βάπτισμα. Το Ορθόδοξο Βάπτισμα. Έξω από το Ορθόδοξο Βάπτισμα, έξω από το βάπτισμα που παρέχει η Ορθοδοξία μας, η σωτηρία του ανθρώπου είναι αμφίβολος. Ο Θεός βεβαίως είναι για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το πώς θα σώσει ο Θεός τον άνθρωπο είναι στα χέρια και στο μυστήριο του Θεού. Ο Θεός μας έχει δώσει την εντολή του να βαπτίζεται ο άνθρωπος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να δεχόμεθα τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ο βαπτιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Βεβαίως εννοούμε ότι αυτοί οι οποίοι δέχθηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το απόρριψαν. Αλλά εμείς οι Ελληνοορθόδοξοι έχουμε την παράδοση του μυστηρίου του φωτίσματος, του Αγίου Βαπτίσματος από την εποχή του Κυρίου μας. Είναι μια συνέχεια, είναι μια λυσίδα το Ορθόδοξο Βάπτισμα. Και στις επόμενες εκπομπές μας θα ασχοληθούμε γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιτελείται το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα. Πώς γίνεται η βάπτισή μας, πώς πρέπει να βαπτιζόμαστε, ποιοι οι ανάδοχοι, ποια είναι η τοποθέτηση των αναδόχων μέσα στον χριστιανικό χώρο, ποιο είναι το κανονικό ορθόδοξο βάπτισμα και ποιο είναι το αντικανονικό ορθόδοξο βάπτισμα. Και δεν μιλάμε για έγκυρο και άκυρο βάπτισμα, μιλάμε για αντικανονικό ή κανονικό βάπτισμα, διότι υπάρχει ο κανονικός τρόπος με τον οποίο βαπτιζόμεθα και υπάρχουν δυστυχώς, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι άτυποι τρόποι με τους οποίους παρέχεται το Άγιο Βάπτισμα. Άτυποι και αντικανονικοί τρόποι. Ο τρόπος της θεραπείας αυτών των αντικανονικών βαπτισμάτων είναι να βαπτιστούν οι άνθρωποι κανονικά. Δεν θεωρείται αντικανονικό το βάπτισμα το οποίο έγινε δια τριών καταδύσεων και αναδύσεων. Ο άνθρωπος πρέπει ολικά να βαπτιστεί μέσα στην Αγία Τράπεζα, μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα, η οποία την χάνει να είναι ο τάφος του Κυρίου, ο θάνατος του Κυρίου, όπου συμμετάσχει ο άνθρωπος στην θανατική, στην θεόσωμο ταφή του Κυρίου μας, στο θάνατο του Χριστού και συμμετάσχει στην τρίμερο Ανάστασή του κάθε φορά που ανέρχεται από το ίδωρο, το ζών. Η Αγία Κολυμβήθρα είναι η μητέρα μας, μέσα από την οποία γεννιέται ο άνθρωπος. Το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας ότι πρέπει να αναγεννηθούμε διήδατος και πνεύματος, αφού και ο ίδιος μέσα στον Ιορδάνη ποταμό βαπτίστηκε. Είναι το μυστήριο του Θεού μας, ο οποίος γυρεύει από τον άνθρωπο, μεταχειρίζεται τα στοιχεία αυτού του κόσμου, τα αισθητά σημεία αυτού του κόσμου, για να μπορεί ο άνθρωπος να έρθει σε πνευματική ένωση με το Θεό. Την προπερασμένη Κυριακή, ή μάλλον το Σάββατο πρώτης Αγίας Πεντηκοστής, στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου συγκεκριμένα, τελέστηκε το μυστήριο της βαπτίσεως τριών αδελφών μας από την Αλβανία. Βρισκόμαστε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Μαρκέλας και βλέπετε την μεγάλη κολυμβήθρα, η οποία υπάρχει μέσα στον καθεδρικό μας ναό, για να βαπτίζονται οι μεγάλοι, τα μεγάλα παιδιά και οι μεγάλοι, διολικής καταδύσεως. Και ήταν μεγάλο το μυστήριο, η χαρά ανεκλάλητη, η παραμονή της Αγίας Τριάδος, της Αγίας Πεντηκοστής, τρία αδέλφια από την Αλβανία,
ο Ενίας, ο Έκτορας και ο Εμιλιανός, τα τέκνα των Ιωάννου και Ευδοξίας Ντικό, που ήρθαν από το Διράχιον της Αλβανίας και οι οποίοι δεν έτυχε να βαπτιστούν στην Αλβανία λόγω του αθεϊστικού καθεστώτος που βρίσκονται εκεί. Κατόπιν κατηχήσεως, κατόπιν πνευματικής προετοιμασίας, ήρθε η στιγμή και η ώρα τους να βαπτιστούν στην Αγία Κολυμβήθρα όπως την βλέπετε και η οποία έτσι πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη μέσα στην Εκκλησία μας και να γίνεται το Ορθόδοξο βάπτισμα. Θα παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατάδυση των τριών αυτών. Είναι αυτάδελφοι, κατά σάρκα αδέλφια και τώρα πνευματικώς ενώνονται μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα και δέχονται το φώτισμα, το Ορθόδοξο βάπτισμα. Η χαρά και η συγκίνηση ανεκλάλλητη. Βαπτίζονται οι δούλοι του Θεού. Ενέας, Έκτορας και Μιλιανός. Εις το όνομα του Πατρός. All together, underneath. Και του Υιού. One more time. Και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Ορθόδοξο βάπτισμα, ευλογημένο μου τηλεθεατέ. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το ράντισμα, ούτε η επίχυση του ύδατος. Αυτά είναι σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν εκτάκτος αποθνίσκει ο άνθρωπος, όταν υπάρχει η περίπτωση που φεύγει έκτακτα ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή και πρέπει στην κατάσταση αυτή της ετοιμότητος να γίνεται το ράντισμα. Το οποίο επαναλαμβάνουμε όταν επιζήσει ο άνθρωπος, επαναλαμβάνουμε το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας επιβάλλει να έρθει στην Εκκλησία και να δεχτεί το ολικόν βάπτισμα μέσα στην Αγία Κολυβήθρα. Τώρα δέχονται την ευχή της του Θείου Μύρου, όπου θα σφραγιστούν με το Άγιον Μύρον τα τρία παιδιά που γέμισαν τις καρδιές μας με χαρά και με ευφροσύνη και με αγαλίαση, που δέχτηκαν το φώτισμα, το ορθόδοξο φώτισμα. Υπάρχουν ορισμένοι δυστυχώς βλάσφημοι και τους καταγγέλω ενώπιον ολόκληρης της Ομογένειας, οι οποίοι θα τολμήσουν να πούν ότι το βάπτισμα το οποίο παρέχεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Παλαιού Εορτολογίου είναι άκυρο, τους καταγγέλω ως βλασφήμους, ως ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκοπεί από την αγάπη του Θεού και από το Ευαγγέλιο τους και βρίσκονται στην κατάσταση της υποκρισίας. Και το λέγω αυτό και μιλάω πάρα πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, διότι ενώ είδατε το Ορθόδοξο βάπτισμα μπροστά στα μάτια σας, θα έρθουν αυτοί οι ίδιοι κύριοι, οι οποίοι βάσει της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας μας, αφού ανήκουν πλέον σε παγκόσμια συμβούλια εκκλησιών και έχουν συνταυτίσει τον εαυτό τους με τις ετεροδόξες εκκλησίες, δέχονται το βάπτισμα των ετεροδόξων αδιακρίτως ως έγκυρον, ενώ το Ορθόδοξο, το κανονικό βάπτισμα, το οποίο γίνεται δια τριών καταδύσεων και αναδύσεων, το απορρίπτουν. Και τους δικαιολογώ βεβαίως, διότι επαναλαμβάνουμε, έχουν πλέον αποκηρύξει την Ορθοδοξία από τη ζωή τους και έχουν συνταυτιστεί με την παναίρεση του οικουμενισμού και γι' αυτό το λόγο ουδέποτε οι αιρετικοί εδέχονται το Ορθόδοξο βάπτισμα, όπως και η Ορθοδοξία ουδέποτε μπορεί να αναγνωρίσει το Ορθόδοξο βάπτισμα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Ελληνοορθόδοξο τώρα πλέον Έκτορα να δέχεται το Άγιον Μύρον, είχε και σπάσει το χέρι του προημερών και τους γονείς του, οι οποίοι και την αυτή ημέρα ο Γιάννης και η Ευδοξία στεφανώθηκαν πριν από το βάπτισμα των παιδιών τους. Τους βλέπουν να καμαρώνουν τα παιδιά τους που δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Τριγύρω από την Μεγάλη Κολυμβήθρα γίνεται τώρα η Λιτανία με το Όσις Χριστών και οι τρεις ανάδοχοι, ο Χρήστος ο Φούλιος, ο Ιωάννης Αποστόλου και η Ευδοκία, η Ευγενία Μαρκάτος, Κωνσταντάτος, με συγχωρείτε, οι οποίοι αναδέχθηκαν τα τρία, έγιναν οι ανάδοχοι των τριών παιδιών που φωτίστηκαν παραμονή της Αγίας Τριάδος, δέχτηκαν το Ορθόδοξο βάπτισμα. Και τα μωρά, τα παιδάκια, τα μικρά που βαπτίζονται πρέπει να γίνεται ολική κατάδυση των παιδιών μέσα στο νερό της Αγίας Κολυμβήθρας. Είναι αντικανονικός ο τρόπος με τον οποίο βαπτίζουν τα μικρά παιδιά. Τώρα εσκάτως ξεκίνησε αυτή η νέα μόδα θα λέγαμε και αντί να βαπτίζουν τα παιδιά ταραντίζουν και γνωρίζουν οι συνάδελφοι κληρικοί ότι αυτό είναι μία από τις διαφορές μας, μία από τις βασικές διαφορές μας που έχουμε με τους δυτικούς όταν έγινε το σχίσμα, διότι αυτοί κατήργησαν το Ορθόδοξο βάπτισμα το οποίο παρακολουθήσετε στις τηλεοπτικές σας οθόνες.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να νομίσετε ότι διακατέχουμε από φανατισμό ή από κάποια μυσαλλοδοξία. Όταν καταργούνται τα ορθόδοξα δόγματα, καταργείται και η ορθοδοξία και αποκοπτώμεθα από την αποστολική διαδοχή. Βλέπουμε την πρώτη μετάληψη, θεία μετάληψη που παίρνουν τα παιδιά, που έλαβαν ελληνοπρεπέστατα ονόματα, Ενίας, Έκτορας και Εμιλιανός, ορθόδοξα ονόματα, ελληνοορθόδοξα ονόματα και γεμίσαμε όλοι μαζί με τα παιδιά αυτά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από τη δύναμη και από τη χάρη του Θεού. Και γίνεται η μετάδοση της Θείας Ευχαριστίας όπως πρέπει, διαμέσου της Αγίας Λαβίδος. Δεν θα καταργηθεί η Αγία Λαβίδα. Δεν θα καταργηθεί ο τρόπος της Θείας Μεταλήψεως. Σιγά σιγά το πάνε να αλλάξουν όλη την πίστη μας. Να αλλάξουμε όλες τις ιερές μας παραδόσεις, διότι δυστυχώς έχει μπει μέσα στην Ορθοδοξία ένα αλόκοτο πνεύμα. Και ευτυχώς χαιρόμαστε που ακούμε ορισμένα μηνύματα ότι γίνεται μια προσπάθεια για την επάνωση στην ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά ευχόμεθα να γίνει αυτό. Όχι να μείνουμε στα λόγια, αλλά να επανέλθουμε στα έργα. Και επανέρχομαι τώρα, στο σημείο αυτό. Τώρα τελευταίως πληροφορούμεθα και παρακολουθήσαμε διαμέσου της βιντεοκασέτας τελετές ιερών βαπτήσεων, όπου η κολυβήθρα δεν τη γεμίζει την κολυβήθρα με νερό και δεν καθαγιάζεται το νερό όπως επιτάσσει το τυπικό της Εκκλησίας και αντί τα παιδιά να βαπτίζονται, αυτό σημαίνει βάπτισης. Βαπτίζεται ο άνθρωπος σημαίνει ενθάπτεται ολόκληρος μέσα στα νερά της κολυβήθρας. Να κλάψει το μωρό, δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Το μωρό κλαίει τη στιγμή που γεννιέται από την κοιλιά της μητέρας του και κλαίει πάλι όταν ξαναγεννιέται από την μήτρα της Ορθοδοξίας μας, η οποία είναι η Αγία Κολυμβήθρα και δέχεται το Άγιον Φώτισμα. Και πώς πρέπει να γίνεται, διατριών καταδύσεων, το λέγουν καθαρά ξεκάθαρα οι κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, ότι το μόνο βάπτισμα το οποίο είναι έγκυρο και κανονικό είναι εκείνο το οποίο γίνεται διατριών καταδύσεων και αναδύσεων. Οι δυτικοί είναι αυτοί που κατήργησαν το ορθόδοξο βάπτισμα. Και τώρα ακούω από ορισμένους συναδέλφους και λέγοντας, φοβάμαι, λέει, μην πάθει το παιδί τίποτα. Μα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μεταμορφώνουμε την ορθοδοξία μας σιγά σιγά, την καταργούμε. Παρακαλώ την αγάπη όλων των ομογενών και των ορθοδόξων να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε από την επάρατη αφομοίωση όταν αρχίζουν και αλλοιώνουμε. Εγώ τώρα δεν σας μιλάω για παλαιό και για νέο ημερολόγιο. Εδώ βλέπουμε ότι καταλήγει η υπόθεση σιγά σιγά όπως άλλαξε και αυτό, αλλάζουμε, υπησερχόμεθα ακόμα και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μετά, το ετερόδοξον βάπτισμα είναι παντελώς άκυρον. Σας είπα πρώτα για την υποκρισία, την θρησκευτική, την φαρισαϊκή υποκρισία των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δέχονται το βάπτισμα των Λουθυρανών. Ολοκάθαρα διάβασα μια αγκύκλο ενός επισκόπου της κρατικής εκκλησίας, η οποία αγκύκλος λέγει ότι όποιος ιερεύς τολμήσει και ξαναβαπτίσει προτεστάντη, λατίνο ή οτιδήποτε, θα παίρνει σε αργία. Και βλέπουμε τώρα την καθαρή υποκρισία στην προκειμένη περίπτωση. Δέχονται τα ραντίσματα, διότι δεν είναι βαπτίσματα αυτά, των ανθρώπων εκείνων που έχουν αποκοπεί εδώ και 1000 χρόνια από τον κορμό της Ορθοδοξίας και έχουν υστερηθεί και την ιεροσύνη και τα μυστήρια, εκτός και αν δεχθούμε αυτή την αλόκοτη θεολογία ότι μπορεί κανείς να είναι αιρετικός και να έχει αποστολική διαδοχή. Τα ακούμε τώρα τελευταίως αυτά τα πράγματα. Αυτά βεβαίως μπορεί να είναι ελεύθερος ο κάθε άνθρωπος να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτά όμως δεν συνταυτίζονται με την διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Γιατί οι κανόνες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι όποιος δέχεται την ιεροσύνη των αιρετικών να είναι και αυτός καθυρημένος όπως και οι αιρετικοί είναι. Και να τα ακούν αυτά ορισμένοι οι οποίοι αντιπαραθέτουν στον εαυτό τους σε αυτούς που ξέρουν πολύ καλά για ποιο λόγο έχουν αρθώσει το ανάστημά τους και προασπίζονται την Ορθοδοξία, γιατί κινδυνεύει η Ορθοδοξία μας στην εποχή μας από αυτούς οι οποίοι θέλουν να λιώσουν τα όσια και τα ιερά της πίστεως μας. Όχι, οι ετερόδοξοι που επανέρχονται στην Ορθοδοξία πρέπει να βαπτίζονται και όχι δι' Αγίου Μύρου, όπως τώρα έχει τώρα τακτοποιηθεί η υπόθεση για να ικανοποιούμε τις επίγειες καταστάσεις. Ιδάλλως αρχίζει σιγά σιγά και τελειώνει όλη η υπόθεση. Στις μέρες μας θα βλέπουμε να χάνεται το φως της Ορθοδοξίας, η οποία δεν θα χαθεί, θα περιοριστεί, αλλά δεν θα χαθεί. Δεν χάνεται η Ορθοδοξία μας, δεν εξαφανίζεται η Ορθοδοξία μας.
διότι θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα υποστούν τον ονειδισμό του Χριστού. Θα υποβαστάξουν τον ονειδισμό του Χριστού. Είναι δύσκολο να είσαι Ορθόδοξος, αλλά Άγιο. Είναι σπουδαία η υπόθεση της Ορθοδοξίας μας. Της ελληνικής μας Ορθοδοξίας. Διότι έχει ελληνοορθόδοξες πηγές η Εκκλησία μας. Είναι ιστορική η Εκκλησία μας. Αυτό δεν σημαίνει, ευλογημένο μου τηλεθεατέ, ότι έχουμε μίσος, ότι διακατεχόμεθα με μίσος έναντι των μη Ορθοδόξων αδελφών μας. Είτε είναι καθολικοί οι άνθρωποι αυτοί, είτε Προτεστάντες, είτε ακόμα και χιλιαστές, είτε και Εβραίοι ακόμα. Όλο τον κόσμο αγαπούμε. Όλη την ανθρωπότητα αγαπούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι για να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον μη Ορθόδοξο συνάνθρωπό μας, ότι πρέπει εμείς να καταργήσουμε την Ορθοδοξία μας. Ότι πρέπει να λιώσουμε την Ορθοδοξία μας. Και κάνουν μεγάλο λάθος και παρανομούν εις βάρος των κανόνων και των Οικουμενικών Συνόδων όλοι οι ευλογημένοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν βαπτίζουν Ορθόδοξα. Δια τριών καταδύσεων και δια τριών αναδύσεων. Αυτό είναι το Ορθόδοξο βάπτισμα. Θα αναφερθούμε διεξοδικώς για το ζήτημα αυτό. Διότι το να υπάρχει λόγος να γίνεται μια οικονομία το καταλαβαίνουμε 100%. Επαναλαμβάνουμε, πεθαίνει ο άνθρωπος, το παιδί ο Θεός να φυλάξει. Όταν ένα παιδί πεθαίνει και πρέπει να τρέξει ο ιερεύς στο νοσοκομείο, θα πάρει τον μεγάλο αγιασμό που είναι αποθηκευμένος μέσα στο ιερό, από τα επιφάνεια, από την εορτή των Θεοφανίων και θα τρέξει και θα βαπτίσει το παιδί δια επιχείσεως επάνω στην τρομερή αυτή κατάσταση. Και επαναλαμβάνουμε που πεθαίνει ο άνθρωπος. Και επαναλαμβάνουμε, λέγει η Εκκλησία ότι αν επιζήσει το παιδί θα πρέπει να συντελεστεί το κανονικό του το βάπτισμα για να γίνει κατάδυσης εντός των υδάτων. Είναι οι έκτακτες περιπτώσεις, το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα. Όμως τώρα τελευταίως έχει γίνει αυτό το αντικανονικό. Οι ιερείς ραντίζουν και δεν βαπτίζουν. Άλλο το ράντισμα, άλλο το φώτισμα. Άλλο το ράντισμα, άλλο το βάπτισμα. Είμαστε Ορθόδοξοι. Θα κρατήσουμε τις παραδόσεις μας. Και η παράδοση του βαπτίσματος δεν είναι μια τυπική έτσι, όπως το πάνε τώρα, όλα τυπικά τα κάνουν. Τυπικό και αυτό, επουσιώδες αυτό, δεν έχει ουσιαστική σημασία αυτό. Όπως οι εικονομάχοι μίλαγαν για τις εικόνες. Καμιά διαφορά η νοοτροπία αυτή από την εικονοματική νοοτροπία. Και το οδηγούν την όλη κατάσταση σιγά σιγά να αλλάξουμε και την Αγία Κοινωνία, να μην κοινωνούμε κατά αυτόν τον τρόπο, να αλλάξουμε και το Πάσχα μας, να αλλάξουμε και τον τρόπο της δογματικής μας τοποθετήσεως, να ενωθούμε με τους μονοφυσίτες, να γίνει μια μάνι-μάνι ένωση και με τους δυτικούς και όλα για να επιτύχουμε να επιτευχθούν ορισμένα πολιτικά σχέδια ορισμένων υπερδυνάμεων οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρουν ούτε για ορθοδοξίες, ούτε για αλήθειες, ούτε για δόγματα, ούτε για οποιαδήποτε τοποθέτηση της αλήθειας του Ευαγγελίου του Χριστού. Τα είπα λίγα και σκληρά απόψη, το ξέρω. Από αγάπη, πιστέψτε το, από αγάπη τα λέω όλα αυτά. Γιατί θέλουμε να δούμε να ανασταίνεται η Ορθοδοξία. Και πάλι παραδόσουμε και είναι στο χέρι μας να το επιτύχουμε αυτό. Καληνύχτα σας ευλογημένο τηλεθετή. Πέρασε η ώρα, το στούντιο με ειδοποίησε και στην ερχόμενες τηλεοπτικές μας εκπομπές θα αναπτύξουμε το ζήτημα αυτό και δέχομαι να με διορθώσει οποιοσδήποτε. Εάν κάνω σφάλμα ότι σε οποιαδήποτε τοποθέτησή μου να με διορθώσουν. Αρκεί η διόρθωσή τους να είναι βασισμένη στη διδασκαλία των πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Καληνύχτα σας.